Τον Ηλία Σαρακενίδη έχουμε δίπλα μας, είναι ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων στο γνωστό εργοστάσιο της Βάρτια που παράγει το γάλα βλάχας. Πριν από λίγο τελείωσε η συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Θα θέλαμε από τον εκπρόσωπο, τον νομικό εκπρόσωπο των εργαζομένων, να μας μεταφέρει το τι συνέβη μέσα στο χώρο. Σήμερα ήταν μια ημέρα δύσκολη διαβούλευσης με την διοίκηση της εταιρείας, η οποία ξεκαθάρισε πλέον ότι επίκειται οριστικό και αμετάκλητο κλείσιμο του εργοστασίου στο πλατή Μαθίας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση επαναλειτουργίας, παρόλο που οι προτάσεις του Σωματείου των Εργαζομένων ήταν ακριβώς να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, διότι είναι εφικτή η επαναλειτουργία του και μάλιστα κερδοφόρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τα σχέδια τα οποία έχουν εκπονήσει, τα οποία έχουν φτιάξει οι εκπρόσωποι του Σωματείου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι εργαζόμενοι χωριστά. Η εταιρεία δεν δέχτηκε καθόλου να συζητήσει καμία από τις προτάσεις περί επαναλειτουργίας. Έθεσε στο τραπέζι το θέμα της εθελουσίας εξόδου. Εθελούσια έξοδος σημαίνει ότι αποχωρούν οικειοθελώς οι εργαζόμενοι παίρνοντας κάποιες αποζημιώσεις, οι οποίες είναι ελάχιστα μεγαλύτερες σε σχέση με τα νόμιμα. Μετά από κάποιες συζητήσεις, η πρόταση της εταιρείας διαμορφώθηκε στο να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο διπλάσιο, εφόσον υπάρξει εθελούσια έξοδος, και να υπάρχει και ένα πλαφόν όσον αφορά το ύψος των αποζημιώσεων απόλυσης και επιπλέον ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα μείνουν χωρίς δουλειά το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με όσα λέει η εταιρεία, οι εργαζόμενοι στη Γενική Συνέλευση που έκαναν απέρριψαν τις προτάσεις αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν, σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση από την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Πραγματικά συντριπτική πλειοψηφία, και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις και του Σωματείου και των εργαζομένων και της εταιρείας. Θα υπάρχει ή έχετε ορίσει κάποια καινούργια συνάντηση για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό? Δεν άφησε περιθώριο για οποιαδήποτε νέα συνάντηση η διοίκηση της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας είπε ότι το σχέδιο είναι αυτό, δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο, είτε το αποδέχεστε είτε το απορρίπτετε. Δεν υπήρξε καμία αποδοχή, καμία εναλλακτική πρόταση από αυτές που έκανε το Σωματείο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Σαρακενίδη. Θέλω να προσθέσω απλώς να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι εγώ είμαι ο δικηγόρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Δεν εκπροσωπώ εγώ το Σωματείο και τους εργαζόμενους. Το Σωματείο εκπροσωπείται και οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συλλογικά δούλεψε και έχει εκπονήσει κάποια σχέδια, τα οποία δυστυχώς δεν έτυχαν της αποδοχής της εταιρείας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.